Φοβάμαι ότι δίνεται στον έρωτα διαστάσεις που δεν έχει. Στο δυτικό κόσμο, ο έρωτας εμφανίστηκε μόλις το 12ο αιώνα. Δηλαδή, τι θες να πεις, ότι πριν το 12ο αιώνα δεν ερωτεύονταν οι άνθρωποι? Πάντως δεν ήταν όπως το εννοούμε σήμερα. Στο μεσαίωνα, η σεξουαλική απόλαυση και ο γάμος ήταν δύο διαφορετικά πράγματα. Ο γάμος ήταν σαν ένα κοινωνικό συμβόλαιο στα πλαίσια μιας κάστας ή μιας συντεχνίας. Κάπως σαν τη μάνα μου. Χείρεψε από γιατρό και ξαναπαντρεύτηκε γιατρό. Είσαι γαϊδούρα. Μα γιατί μπλέκεται τον έρωτα με το γάμο? Το ζευγάρωμα, ή για να σας το πω αλλιώς, η ένωση ενός άντρα και μιας γυναίκας δεν προϋπέθεται αυτό που εμείς λέμε έρωτα. Ο έρωτας που ξεπερνάει τις ταξικές διαφορές και ενώνει δύο ανθρώπους με τους δικούς του κανόνες, παρουσιάζεται πρώτη φορά στο υποτικό μυθιστόρημα. Με δύο λόγια, η αρετούσα δεν υπήρξε απλώς μια καβλιάρα. Το ίδιο και ο Ερωτόκριτος. Για τον ελλαδικό χώρο αποτέλεσαν το αρχετυπικό ερωτικό ζεύγος. Και πριν την αρετούσα? Τίποτα. Ο έρωτας είναι ανακάλυψη των μεσαιωνικών τροβαδούρων. Ε, όχι δα. Ωραία, αν το θέλετε, δεν τον ανακάλυψαν. Σίγουρα όμως τον μετέδωσαν. Ο έρωτας είναι μια εφεύρεση, μια έκφανση, ένα καπρίτσιο, αν θέλετε, του πολιτισμού μας. Ο έρωτας είναι ίσως το μόνο πράγμα, η μόνη ανθρώπινη δραστηριότητα που δεν υπόκειται στους κανόνες του πολιτισμού. Γιατί η κρεβατοκάμαρα είναι ο μόνος χώρος που δεν λειτουργούμε κάτω από την εξουσία των κανόνων της κυρίαρχης ιδεολογίας. Και παραδεινόμαστε στην εξουσία της καρδιάς. Ναι, τόσο πολύ σας φοβίζει αυτό? Δεν θα έλεγα ότι φοβάμαι. Έχω κάποιες επιφυλάξεις. Δεν έχετε επιφυλάξεις. Φοβάστε το πάθος. Αλλά μόνο μέσα από το πάθος έρχεται κανείς πρόσωπο με το άγνωστο. Το άρρητο. Το βαθύτερο είναι του. Και όταν η καρδιά μέσα στην παραφορά του πάθους προστάζει, ξέσκισε με την ψολάρα σου ποιος μιλάει. Το άρρητο, το ανεξήγητο, ο Θεός. Ε? Ή μήπως η κυρίαρχη ιδεολογία μέσα από την επανάληψη ενός καθαρά εξουσιαστικού μοντέλου. Συγγνώμη. Εμπρός. Είμαι στην κουζίνα, έλα αμέσως. Ναι, ναι, Γιώργο, ναι. Ναι, φυσικά και το θυμάμαι, δεν ήταν ανάγκη να ανησυχήσει τέτοια ώρα. Ναι, ναι. Γεια. Ο Γιώργος. Ανησύχησε. Μαμά, σκάσε. Λικέρ. Μία σαμπούκα. Γιατί το έκανες αυτό? Αγάπη μου. Καλά, έχεις τρελαθεί τελείως. Θέλεις να μας καταλάβει η Ρένα? Θέλω να σε αγγίξω λίγο έτσι στα κλεφτά. Η Ρένα παρακολουθεί την κάθε μου κίνηση, δεν το ξέρεις. Το ξέρω, είναι τρέλα, αλλά δεν μπορώ να κρατηθώ. Ναι, αλλά πρέπει, αλλιώς θα την έχουμε στον αέρα. Τόσο πολύ τη φοβάσαι τη σκύλα. Τι είναι αυτά που λες, Κλόη? Μέλα λίγο και στη θέση μου. Να πρέπει να κάνω την άνετη και τη χαρούμενη στην επέτειο του γάμου. Κλόη, δεν τα είπαμε, δεν τα συμφωνήσαμε. Η ζωή μου και η ζωή σου. Για ζωή μου. Εσύ έχεις τη Ρένα, τη δουλειά σου, εγώ τι έχω. Ποιον έχω εγώ? Κλόη, θα είμαστε μαζί έτσι ή καθόλου? Και να σου πω καλύτερα, καθόλου. Δεν είμαι εγώ για δίπορτα. Δεν είναι ανάγκη να μου το χτυπά συνέχεια πως έρχομαι δεύτερη στη ζωή σου. Μια ζωή έσαι τη σκιά τη αδερφή μου. Μια ζωή φόρησα πάντα τα αποφόρια τη. Η Ρένα είχε πάντα το καλύτερο. Αυτή έκανε οικογένεια, αυτή έκανε λεφτά, αυτή έχει και σένα. Κλόη, μπορεί να μην πίνει τη σαμπούκα από τα ποτήρια? Αλλά εσένα θα σε αφήσω στα χέρια τη. Όσο και αν μου κοστίσει αυτό. Κλόη. Τι είναι, Ρένα μου? Μήπως υπάρχει λίγο νερό στο ψυγείο? Να δω. Έχει. Κλόη, έχει κόβεται. Τι πράγμα? Ο Απόστολος έχει κόβεται. Του πήρε τώρα στο κινητό και μιλήσατε. Για φρε, Ρένα μου, πάλι τα ίδια. Κλόη, δεν είμαι τρελή. Αυτή που πήρε στο τηλέφωνο ήταν η γυναίκα. Και αυτές οι ιδεολειψίες να μην είχε στάσουν ατέλεια. Ο Απόστολος ηλετρεύει, μου το έχει πει χιλιάδες φορές. Σου το έχει πει? Ε, βέβαια. Αλλά τον αποδιώξεις με την υπερβολική ζήλια σου. Σου είπα, Απόστολος, τέτοιο πράγμα? Ε, ναι, σου λέω. Ενώ θέλω να το πιστέψω, γιατί δεν μπορώ? Γιατί είμαι σίγουρη ότι υπάρχει άλλη γυναίκα? Μήπως θα πρέπει να δεις κανέναν ειδικό γι' αυτό? Τι είσαι detective, πήγα. Δεν μπορώ να την πιάσω την πουτάνα. Ε, όχι σαν detective, Ρένα μου. Σαν ψυχοθεραπευτή, σε έναν ψυχαναλυτή. Κάποιον να σε βοηθήσει, τέλος πάντων. Λες. Ε, βέβαια, έτσι όπως πας θα τον χάσεις τον Απόστολο. Δηλαδή, νομίζω ότι είμαι τρελή. Ε, όχι και τρελή, αλλά έχεις πρόβλημα. Κατεβάζεις πράγματα από το κεφάλι σου. Το πιστεύεις, αλήθεια? Ε, γιατί να σου το πω. Έχω εγώ κανένα συμφέρον? Εγώ μόνο εσένα έχω στη ζωή. Ποια είναι η οικογένειά μου, εμένα, ναι. Εσύ η κόρη σου και ο Απόστολος.